Χαιρετίζουμε κι εμείς με τη σειρά μας το μεγαλειώδη συλλαλητήριο που εκφράζει ουσιαστικά και γυρνάει πίσω το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης από φοιτητές, από εργαζόμενους σήμερα το απόγευμα. Η κυβέρνηση φαίνεται να εντείνει την καταστολή στο φοιτητικό κίνημα την περίοδο που εφαρμόζεται το νομοσχέδιο για την παιδεία που έφερε το προηγούμενο διάστημα. Ένα νομοσχέδιο που κάνει τα πανεπιστήμια μας ακόμα περισσότερο επιχειρήσεις, που φέρνει την αξιολόγηση με τα κριτήρια της αγοράς για τα πανεπιστήμια μας και φέρνει και ενισχύει τον αυτοδιοίκητο ρόλο τους, απαλλάσσοντας το κράτος και την κυβέρνηση από την χρηματοδότησή μας. Πριν λίγους μήνες μπήκανε τα μάτια, καταπάτησαν το άσυλο στην ΑΣΟΕ, χτύπησαν φοιτητές που αντιδρούσαν στο απαράδεκτο lockout και γίναμε μάρτυρες πριν λίγες μέρες με τον ειδικό φρουρό, με το όπλο στο χέρι, στο προάβλιο της ΑΣΟΕ να στοχεύει κόσμο και με αφορμή αυτό να παίρνουν τα ΜΑΤ ρίχνοντας χημικά και χειρομοβίδες κρότου λάμψης μέσα στη σχολή τη στιγμή που εκατοντάδες φοιτητές βρισκόντουσαν μέσα στο κτίριο της σχολής με τα ΜΑΤ να φυγαδεύουν εν τέλει τον πιστολέρο. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, την Τρίτη δυνάμεις καταστολής μπήκαν στον χώρο του Πανεπιστημίου, ξαναρρίχνοντας χημικά, ξαναρρίχνοντας χειρομοβίδες κρότου λάμψης, μέρα μεσημέρι, με τη σχολή γεμάτη φοιτητές. Τους απαντήσαμε με αυτό που πραγματικά φοβούνται, με αυτό που προσπαθούν να χτυπήσουν, τη συλλογική διεκδίκηση και δράση. Γι' αυτό και η συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες στην ΑΣΟΕ ήταν μία από τις πιο μαζικές των τελευταίων χρόνων. Γι' αυτό εκατοντάδες φοιτητές στην ΑΣΟΕ, γεμίζοντας τα αμφιθέατρα, βροντοφώναξαν «Δεν τρομοκρατούμαστε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για σύγχρονες σπουδές, πιο μαχητικά, πιο δυναμικά, ακόμα περισσότεροι». Σε αυτή τη βάση αποφασίστηκε και από τους φοιτητές πορεία διαμαρτυρίας προς τη Γαδά. Η πορεία δέχτηκε απροκάλυπτη επίθεση από δυνάμεις καταστολής τόσο στον χώρο των Αμπελοκήπων, με την αστυνομία να επιδίδεται σε ανθρωποκυνηγητό, στη συνέχεια στην περιοχή της Πανόρμου, όπου η πορεία είχε ουσιαστικά τελειώσει. Εκεί προχώρησαν σε συλλήψεις σωρών φοιτητών, μεταξύ των οποίων και συνάδελφός μας, μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου ΑΣΟΕ. Δεν τους αφήσαμε σε χλωροκλαρί. Δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, σήμερα το πρωί κιόλας, συνεχίσαμε πιο δυναμικά, στηρίζοντας τους συναδέλφους μας στην κινητοποίηση των ευελπίδων που απαιτήσαμε να αποσυρθούν και εδώ και τώρα οι ανυπόθετες κατηγορίες σε βάρος τους. Ένα πράγμα να ξέρει καλά η κυβέρνηση: όσο προσπαθούν να μας καταστήλουν, οι φοιτητές θα οργανώνονται ακόμη καλύτερα και θα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την πάλη μας. Οι φοιτητές της ΑΣΟΕ στέλνουμε μήνυμα μαζί με τους εργαζόμενους. Δεν τρομοκρατούμαστε από τον αυταρχισμό της κυβέρνησης. Όσα μάτια να φέρανε για να εξασφαλίσουν το συνέδριο φαρσοκομωδία στο Καβούρι, όσα μάτια να στείλουν για να χτυπήσουν τους νησιώτες που παλεύουν ενάντια στην πολιτική που στρέφεται τόσο εναντίον τους, όσο και εναντίον των ίδιων των προσφύγων, αν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι ότι η σημερινή συγκέντρωση τα λέει όλα. Χιλιάδες φοιτητές, χιλιάδες εργαζόμενοι στέλνουν πίσω το αντιασφαλιστικό έκτρωμα που μας χτυπάει όλη τη ζωή μας, που μας κάνει να δουλεύουμε μέχρι τα 67 μας, το κράτος να εξασφαλίζει ουσιαστικά 3,5 εκατοστάρικα για σύνταξη, αλλά κάνει την υγεία ακόμα περισσότερο εμπόρευμα, δηλαδή έχεις να πληρώσεις, ζεις, δεν έχεις, καλό δρόμο. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, έχουμε ήδη στα σκαριά κινητοποιήσεις, έχουμε αποφασίσει αύριο κινητοποίηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το σχεδιασμό που υπάρχει για την ένταση της καταστολής και την άλλη Πέμπτη έχουμε σημάνει Γενική Συνέλευση 1 η ώρα για να δούμε πώς θα κλιμακώσουμε οι φοιτητές της ΑΣΟΕ τον αγώνα μας. Μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια, το δείχνει η σημερινή ημέρα. Μαζί, φοιτητές, εργαζόμενοι, μια γροθιά. Καλή συνέχεια.